Στον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριο Καρογιά. Κύριε Καρογιά, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, καλή. Έχετε εμβολιαστεί εσείς, μωρό, για την πολιομιελίτιδα και όλα τα άλλα που συζητάμε. Επειδή είναι εκεί, μας είχαν πει τότε, ναι. Το είχαμε βάλει. Θυμάμαι, κύριε Καρογιά, πιο παλιά, τώρα εδώ και χρόνια έχει εκλείψει όλους πολύ μεγαλύτερους. Είχαν όλοι ένα σημάδι εδώ από ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Πολύ σωστά. Ναι, αλλά δεν πολύ θυμάμαι σωστά, τι εμβόλιο ήταν. Ναι. Ελάτε να δούμε μαζί. Διάφορα μας έβαζαν τότε. Συγγνώμη. Διάφορα μας έβαζαν ναι, τότε. Ναι. Λοιπόν, και να που είμαστε όλοι εδώ. Κύριε Καρογιάν, θέλω να δούμε λίγο μαζί τη συνάντηση χθες σε επίπεδο και αρχηγών των κομμάτων της συμπολίτευσης με τον Υπουργό Οικονομικών, διότι ασκείτε και εσείς από πλευρά σας πίεση για τη λήψη μέτρων ή παράταση αυτών, κυρίως για το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι διαπιστώνετε, ακούτε και εσείς όλη την κοινωνία, που δεν τα βγάζει πέρα, δυσκολεύεται. Άρα πείτε μας, κύριε Καρογιάν, υπάρχει πρόθεση, πέραν από τις διαβεβαιώσεις ότι κάτι αναμένεται να γίνει, θα γίνει και πότε? Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα, όσον ούπο, τελειώνει η επιδότηση, έτσι χρονικά. Αν θεωρούν ότι τώρα, επειδή δεν έχουμε ούτε κλιματισμό ούτε θέρμανση, είναι εντάξει, τι σας είπε χθες ο Υπουργός? Όχι, χθες ήταν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, πήρε και αρκετή ώρα, γιατί είχαμε την ευκαιρία να ξαναθέσουμε κάποια ζητήματα ή να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε την προηγούμενη φορά, συν κάποια καινούργια που έχουν έρθει. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, ναι, υπάρχει διάθεση, υπάρχει πρόθεση και υπήρξε και κοινή τοποθέτηση ότι πρέπει να υπάρξει η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως την ξέρουμε, επιστοχευμένα, κύριε Καρογιά. Λοιπόν, η προσπάθεια είναι να είναι πιο μόνιμο μέτρο. Πιο μόνιμο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Και ο Υπουργός ήδη κάνουν τους λογαριασμούς τους με θετικό πρόσημο ως πρόθεση. Και ως αίσθηση, έτσι αυτό αποκομίζω. Νομίζω σε αυτό το σημείο θα πάμε πάρα πολύ καλά. Όπως επίσης και για τους χάμηλους συνταξιούχους, υπάρχει ένα ζήτημα που τέθηκε και από εμάς και από άλλους για να μπουν στη ειδική διατίμηση 08 της ΑΕΚ. Και βεβαίως αυτό, η παράκληση μας ήταν να μην πληρώνεται από τους καταναλωτές. Ναι, να μην επιβαρύνεται, γιατί η ειδική διατίμηση είναι στο λογαριασμό όλων, έτσι ως ενίσχυση αυτών του ελάχιστου εγκυμένου και άλλων κατηγοριών που έχει τον κατάλογο το αρμόδιο Υφυπουργείο. Άρα το πολύ ένα σωστά, είναι. Για τους χαμηλούς συνταξιούχους αυτό. Και επιπρόσθετα υπάρχει. Για το μόνιμο σε σχέση με το ρεύμα, διακόπτω, κύριε Καρογιάν, πέρα από την επιδότηση που τώρα ισχύει, είναι το άλλο το μέτρο που εξετάζεται σε σχέση με το ΦΠΑ που επιβάλλεται στους ρήπους? Μέσω εκείνου να και είναι αυτό το μόνιμο, ναι. Και αυτό, ναι, και αυτό θα είναι το μόνιμο. Δηλαδή, ουσιαστικά έδειξε και η εισήγηση δική μας να καταργηθεί το επιπρόσθετο αυτό το κόστος, το οποίο στο ΦΠΑ που υπάρχει για τους ρήπους, που παρουσιάζεται στα τιμολόγια που μας έρχονται από την ΑΕΚ. Και σε αυτό το σημείο νιώθω ότι και σε αυτό θα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει πρόθεση και νιώθω ότι θα τελειώσει και αυτό. Ναι. Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και άλλοι ζητήματα. Το στεγαστικό, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που δεν αφορά μόνο τους νέους, ιδιαίτερα, αλλά αφορά και πολύ άλλο κόσμο. Οι τιμές που έχουν εκτοξευτεί και δυσκολεύουν βέβαια τον κόσμο να έχει τη στέγαση που απαιτείται. Εκεί συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις και από εμάς και από τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετείχαμε. Θεωρώ νούσιμες προτάσεις. Η αντίδραση του Υπουργού ήταν θετική, με μια επιφύλαξη ότι θέλουν να μελετήσουν το κόστος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην πράξη, και θα είναι ένα πλέγμα από κίνητρα, ένα πλέγμα από ενδεχομένως φορολογία σε ό,τι αφορά τη γη η οποία δεν αξιοποιείται, την αδρανή γη, όπως την αποκαλούμε. Ήταν και προηγούμενα πρόταση και προεκλογική, έτσι, μέσα στα προγράμματα των υποψηφίων για τη φορολόγηση της αδρανοποιημένης γης. Και αυτό, περιουσίες, όπως επίσης και αυτούς που θα μπουν στη διαδικασία να ανακαινήσουν κάποια παλιά χτίρια, να πάρουν ενδεχομένως από το κράτος ένα ποσό, ούτως ώστε όμως η τιμή να είναι προς τα κάτω, δηλαδή να μπει μια οροφή. Δηλαδή η τιμή του ενοικίου να είναι πολύ πιο κάτω από την ημεσία αγορά, που κοινωνικοί αυτά το διεθνπάν, είναι διάφορα από αυτά τα κίνητρα. Και το άλλο σημαντικό, που στις διάφορες επιδοτήσεις που δίνονται ή οι ενισχύσεις στους πρόσφυγες, όλα αυτά είναι μετά. Πρέπει να δίνονται από την αρχή για να μπορούν να δίνουν, ας πούμε, ένα κομμάτι του δανείου που απαιτεί η τράπεζα. Σωστά. Και εγώ κρατώ αυτό που έχει πει και ο Υπουργός εχθές πολύ σωστά. Στόχος μας είναι αυτά τα μέτρα να μην είναι προσωρινά, να έχουν μια μεγαλύτερη μονιμότητα.
είναι και αποτελεσματικά. Ναι. Γιατί πρόσφατα υπήρξε και μια εισήγηση δική μας που είχε υιοθετηθεί και από τον πρόεδρο στο προηγούμενο του πρόγραμμα, που είναι ο ενίος φορέας στέγασης. Βγαίνουν κάποια προγράμματα, εμείς επιμένουμε όμως πρέπει να το ενίος φορέας στέγασης, που θα μπορέσει μια συνολική πολιτική να και άμεσα μέτρα για να μπορεί να την αντιμετωπιστεί. Εννοείται, κύριε Καρογιάν, εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι η Κάτια Σαβ. Πέραν αυτού, μπορεί να είμαι και πρόσφυγας, μπορεί να, είμαι, να δικαιούμαι το ένα ή το άλλο κλπ. Τώρα πρέπει να κάνεις έρευνα σε ιστοσελίδες, να δεις τι δίνει ο οργανισμός χρηματοδοτητής ως στέγης, τι αν είσαι ο κεντρικός φορέας, όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να πας κάπου και να πεις αυτά είναι τα δεδομένα μου, όπως πρέπει να συμβαίνει γενικά. Ναι. Αυτή είναι η λογική, ναι. Να μπουν διάφορες υπηρεσίες κάτω, να υπάρχει ένας συντονισμός, μια συνέργεια, να μην βασανίζεται ο κόσμος και ταυτόχρονα ο οργανισμός χρηματοδότησης στέγης. Διάφορα άλλα παρεμφερή τμήματα να υπάγονται σε ένα φορέα. Ναι. Που αυτό εξοικονομεί και χρόνο και ενέργεια και δυσκολίες και γραφειοκρατίες, αλλά είναι και πιο αποτελεσματικό στο τέλος της μέρας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του κεφαλαιόδου σημασίας θέματος. Ναι. Που είναι η ρίση των παρόντων και ένα από τα βασικά θέματα που ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστό. Τώρα, κύριε Καρογιάν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που μας λέτε τώρα υπάρχουν κάποια που είναι μεσοπρόθεσμα, άλλα ενδεχομένως και μακροπρόθεσμα, αν είναι να κάνουμε ένα αίσθημα. Άμεσα. Ναι. Και άμεσα. Τα άμεσα, ναι. Ποια είναι που γνωρίζετε, είπε ο Υπουργός χθες, Νοέμβριο. Αλλάζουν κριτήρια σε σχέση με επιδοματική πολιτική, σε σχέση, αν θέλετε, με τα επιδόματα τέκνου, φοιτητικές χορηγίες. Ναι. Ναι. Υπήρξε από όλα τα κόμματα συγκεκριμένη εισήγηση σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των κριτηρίων, σε ό,τι αφορά τις μονοπωλικές οικογένειες, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, σε ό,τι αφορά τη φοιτητική περίμενη, σε ό,τι αφορά διάφορα αυτά επιμέρους ζητήματα που αγγίζουν στρώματα του λαού που υποφέρουν ή που δυσκολεύονται εγώ περισσότερο. Και εδώ βάλω ακόμα ένα κεφάλαιο. Που τι είναι? Είναι η προσπάθεια είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα της κάθε οικογένειας. Ναι. Δηλαδή αυτά που παίρνουν, να υπάρξουν διάφορα πράγματα που να σας αυξήσει τις δυνατότητες να ζουν μια ζωή πιο καλή και να μπορούν να αποφύγουν την τώρα που βλέπουμε και μας πληγώνουν. Μάλιστα. Και άρα θα έχουμε κάτι, θα τα ξαναπείτε με τον Υπουργό ή τώρα θα αναμένετε τις εξαγγελίες? Τα έχουμε πει, θα είμαστε σε επαφή συνεχώς. Αύριο εμείς θα έχουμε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο που είχαμε πει πριν για τα θέματα της αξιολόγησης της σχέσης μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπου θα δοθεί ευκαιρία να πούμε αυτά που θεωρούμε ότι δεν λειτουργήσαν σωστά, αυτές που ήταν τα ελλείμματα σε ό,τι αφορά το συντονισμό, τη συνεννόηση. Γιατί στόχος είναι να βελτιωθούν τα πράγματα, να δουλέψουμε. Θα πάτε και δηλαδή συνταγμένα η ηγεσία, εσείς προσωπικά, κύριε Καρογιάν? Ναι, η κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα με τη γραμματεία του κόμματος, που είναι οι αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, Γενικός Οργανωτικός. Αύριο αυτό το ραντεβού με τον Πρόεδρο, νομίζω κάτι. Αύριο η ώρα 5. Και η ΕΔΕΚ έχει δει, αν θέλετε, ήδη τον. Η ΕΔΕΚ πήγε, ήταν η πρώτη που πήγε. Προχθές ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα και αύριο πάμε εμείς. Μάλιστα. Και τι θα πείτε, κύριε Καρογιάν? Βεβαίως θα λέτε και δημόσια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά που σας ενόχλησαν από τότε και με τον ανασχηματισμό, ενημερώσεις για μέτρα, οι πράγματα που υποσχέθηκε και δεν τα έπραξε, ή τι λέει στην ΔΥΠΑ. Ναι. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση και θέλουμε πραγματικά να είμαστε συμβλητικοί, να είμαστε βοηθητικοί. Στόχος μας είναι να πάνε τα πράγματα σωστά, να εφαρμοστεί και το πρόγραμμα του Πρόεδρου και να λυθούν και προβλήματα. Αυτό είναι και το κύριο μέλημα. Από εκεί και παρουσιάστηκα τις λειτουργίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που ήρθαν νομοσχέδια στην Βουλή που αγνούσαν. Ναι. Ήταν να γίνει προεργασία, μια συζήτηση. Ξεκαθαρίζω. Τις αποφάσεις τις παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν υποκαθιστούμε εμείς την κυβέρνηση. Όμως έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, τις εισηγήσεις μας, τις σκέψεις μας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση αποφασίζει. Αλλά φανταστείτε όμως, μπορεί να ισχύσει και σε εσάς για τον οποιοδήποτε. Στη Βουλή έρχεται ένα νομοθέτημα. Δεν ξέρουμε από πριν. Εμείς έχουμε δύο επιλογές. Ή να το εγκρίνουμε, που μπορεί να διαφωνούμε, να το εγκρίνουμε για να τηρήσουμε τα προσχήματα, που αυτό το πράγμα ακυρώνει ένα κομμάτι της δικής μας ιδεολογίας και φιλοσοφίας, ή να το απορρίψουμε, που με το δίκαιο σας και εσείς ως έγκριτη δημοσιογράφη, λέει και ο κόσμος, λέει καλά, τι κάνετε εσείς εκεί, εφόσον είσαστε συμπολίτευση και απορρίπτετε προτάσεις, εισηγήσεις ή νομοθετήματα της κυβέρνησης, για να αποδεχθούν όλα αυτά,
Νιώθω ότι μέσα από συνεννοήσεις. Αλλά νιώθετε την πίεση, σωστές, κύριε Καρογιάν, και από τη Δημοκρατική Παναταξή, πίεση δηλαδή από συνεργάτες σας, οι βουλευτές και άλλους, ότι πρέπει, τι κάνουμε εδώ, να φύγουμε από την συμπολίτευση? Μα δεν είναι θέμα πίεσης, είναι θέμα πώς να σας το πω, στάση συμπεριφοράς, είναι στάση σεβασμού. Δηλαδή, όταν συνεργάζεσαι, εμείς όταν συνεργαζόμαστε με κάποιον, ξέρουμε από την αρχή το σεβόμαστε. Ναι. Άρα, μέσα από μια συζήτηση, βρίσκουμε τα λάθη, τις αδυναμίες. Από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση από όλες τις πλευρές να βελτιωθούν και να πάμε μπροστά, πρόβλημα απλοποιούν. Άρα, δίνεται άλλη μια ευκαιρία αύριο στο διάλογο με τις δύο πλευρές, αν θέλετε, και βλέπετε και κάνετε. Δεν θα το έλεγα δίνουμε ακόμα μια ευκαιρία. Θα έλεγα και τα λοιπά ότι αυτά που είχαμε συζητήσει από πριν σε διάφορες φάσεις, κάποια έχουν λυθεί, κάποια άλλα εκκρεμούν. Ναι. Επομένως, μέσα από ένα γόνιμο διάλογο, ευελπιστώ Μάλιστα. ότι και θα σε θέλατε ενημέρωση... να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα θέλατε και μια ενημέρωση αν επικείται ένα σχηματισμό, λέω εγώ, της κυβέρνησης, γιατί πολλά ακούγονται. Μα δεν νιώθω ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα τώρα. Ναι. Αν υπήρχε κάτι, θα μας ενημέρωνε ο πρόεδρος. Ναι, αλλά ως Δημοκρατική Παράταξη στην αρχή το κάνατε. Αξιολογείτε λίγο, αν θέλετε, τα χαρτοφυλάκια. Όπως μας αξιολογούν και εμάς ως πολιτικά κόμματα οι πολίτες, και κάποτε είναι και πολύ αυστηροί και μας κρίνουν και καλά κάνουν, πλέον και εμείς αξιολογούμε βέβαια και την κυβέρνηση, αξιολογούμε και τη δική μας δουλειά. Ναι, άρα έχετε όμως αυτή τη σχέση, κύριε Καρογιάν, αύριο να πείτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα σας δει μόνος του ή ξέρω εγώ μαζί με άλλους συνεργάτες του ο πρόεδρος? Όχι, αφού αύριο εμείς θα πάμε ως γραμματεία, θα είμαστε όλοι μαζί. Ναι, όχι, από την πλευρά του πρόεδρου. Θα είναι μόνος του ή θα είναι και οι δικοί του συνεργάτες? Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και δική του. Ναι, αλλά λέω ότι έχετε εκείνη τη σχέση που μπορείτε να πείτε, πρόεδρε, δες αυτό το Υπουργείο. Κάτι πάει λάθος. Ενώ μήπως να δούμε, ξέρω εγώ, τον πολιτικό. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν είμαι από αυτούς που μασούν τα λόγια. Όταν θέλω να πω τα πράγματα, δεν είμαι το όνομά τους. Πολλές φορές μπορεί και τα λοιπά να μου κάνουν και κριτική. Αλλά όταν θέλω να πω πράγματα, τα λέω και με κομψό τρόπο και κάποτε και με πιο θυμοπιάρικο τρόπο. Ξακάτω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρογιάν. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας χαιρετώ. Λοιπόν.